Βεβαίως δεν θα ασχοληθούμε με το χαρακτήρα των κατεπήγοντα ενός πολυνομοσχεδίου 10-12 Υπουργείων με διατάξεις και κατά πόσο είναι επίγουσες ή όχι, γιατί βεβαίως είναι δευτερεύουσα σημασία στα ζητήματα αυτά. Ας περάσουμε στην ουσία. Και η ουσία δεν είναι άλλη από το να πεθαίνει ο κόσμος στην αναμονή για ένα κρεβάτι μεθ και την ίδια στιγμή να θησαυρίζει ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι έγκλημα. Δεν μπορεί καμία άλλη έκφραση να το χαρακτηρίσει. Και η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν μπορούμε να σιωπήσουμε, να βάλουμε πλάτη ή και να κάνουμε μορατόριουμ, όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, απλά και μόνο για να ξεπεράσουμε τον κάβο, όπως είπε ένας ομιλητής της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή την πανδημία. Και το λέμε αυτό γιατί η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες. Και έχει εγκληματικές ευθύνες γιατί δεν πήρε όλα τα διαθέσιμα και απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, κρυβόμενη πίσω από τη λογική της ατομικής ευθύνης. Βεβαίως, δεν υπάρχει κάποια ελληνική ιδιομορφία για το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση την πανδημία. Η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Και εδώ πέρα μπαίνει ένα μεγάλο γιατί. Εμείς το λέμε καθαρά. Η αιτία που παρουσιάζεται αυτή η κατάσταση σε όλες τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες είναι ακριβώς γιατί διαχρονικά οι κυβερνήσεις θυσίασαν την προστασία της δημόσιας υγείας και τις ανάγκες του λαού στο βωμό των αναγκών της καπιταλιστικής οικονομίας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Ένα παράδειγμα από τη σημερινή συζήτηση, από τα πολλά που έχουν υποθεί. Αναρωτήθηκε και εξέφρασε την αγωνία του κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση δεν πήρε όλα τα μέτρα προστασίας μπροστά στη νέα τουριστική περίοδο. Από ποια άποψη έκανε κριτική στην κυβέρνηση? Έκανε κριτική στην κυβέρνηση από τη σκοπιά, επί της ουσίας, των αναγκών, των ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Εμείς δεν υποτάσσουμε την προστασία της υγείας των εργαζόμενων και της δημόσιας υγείας στα οικονομικά συμφέροντα. Και αυτό μάλιστα, αυτή η εικόνα παρουσιάζεται μας σε μια εποχή που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τεχνολογικά, επιστημονικά, ερευνητικά θα μπορούσαν να είχαν ελαχιστοποιηθεί οι επιπτώσεις της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο και στη χώρα μας. Και αυτό το βλέπουμε περίτρανα. Γιατί δεν ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις της πανδημίας με την εξέλιξη στα εμβόλια, όπου ο ανταγωνισμός για το ποιο εταιρεία θα πρωτοπροωθήσει το εμβόλιο σε μεγαλύτερη κλίμακα και η γεωστρατηγικός πόλεμος έχει τεράστιες επιπτώσεις. Μόλις προχθές δεν βρέθηκαν μερικές δεκάδες εκατομμύρια εμβόλια σε αποθήκες στη Ρώμη που ήταν έτοιμα να εξαχθούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι άλλος πόλεμος εμπορικός γίνεται με σκοπό ποιο εμβόλιο θα μπει πρώτο στην αγορά. Και αυτό είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα του παρασιτικού χαρακτήρα, αυτό που υπερασπίζεστε. Και το λέμε καθαρά, υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση είναι η λογική της εμπορευματοποίησης της υγείας. Δηλαδή, ως αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης είναι τα κέρδη που βγάζουν κάποιοι εκμεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο. Και είναι φανερό ότι όπως και εσείς και άλλες χώρες δεν μπορούν να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στα μέτρα προστασίας της πανδημίας και στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Γιατί η οριακή κατάσταση η οποία υπήρχε στο δημόσια συστήματα υγείας παρατείνει το χρόνο των απαγορεύσεων της οικονομικής δραστηριότητας, επιδεινώνει την κατάσταση την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες και οι αυταπασχολούμενοι. Ή η μη λήψη μέτρων προστασίας στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, η οποία θα υπονόμευε την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, τους μετατρέπει σε εστίες υπερμετάδοσης της νόσου.
άρα μεγαλύτερες επιπτώσεις. Η μη λήψη μέτρων στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν ακριβώς το ίδιο αποτύπωμα, δηλαδή του πολλαπλασιασμού της πανδημίας στην κοινότητα. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φαύλος κύκλος. Περιορισμοί, άνοιγμα, περιορισμοί, άνοιγμα. Και το αποτέλεσμα αυτού του φαύλου κύκλου οδηγεί στη διόγκωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός, στην αγωνία ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων για το πώς εξελίσσεται η πανδημία και οι επιπτώσεις τις οποίες έχει, στην αγωνία για το σήμερα των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, αλλά και πολύ περισσότερο για το αύριο, όπου διωγγώνουν τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας η κατάσταση στην οποία ζουν και βεβαίως συσσωρεύονται τα χρέη παλιά και νέα. Και γιατί είναι αυτή η κατάσταση, είναι φανερό. Γιατί είναι ανύπαρκτη η πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας, πρώτον. Και πώς απαντάτε στην ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Με self-test, λέτε, τα οποία θα τα κάνει ατομικά ο καθένας, αντί να ενισχύσετε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και λέτε μάλιστα ότι τα self-test θα είναι υποχρεωτικά για το άνοιγμα των σχολείων. Αντί, αν υπήρχε μια αναπτυγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα κάλυπτε και τα σχολεία. Γιατί μέσα σε κάθε σχολικό συγκρότημα θα μπορούσε στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να υπήρχε και γιατρός και νοσηλευτής. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα? Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες? Είναι πολυτέλεια. Και γιατροί υπάρχουν και νοσηλευτές υπάρχουν που θα μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Δεύτερο στοιχείο, τα νοσοκομεία του δημόσιου συστήματος υγείας είναι υποκατάρρευση, με πολύ μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, σε υποδομές, μεθ, αναπνευστήρες ελλείψεις. Και εσείς επιδεινώνετε αυτή την κατάσταση. Τα έχετε μετατρέψει επιτυχίες σε νοσοκομεία μίας νόσου. Αρνείστε πεισματικά, κύριε Υπουργέ, να επαναλειτουργήσετε νοσοκομειακές υποδομές οι οποίες έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια. Και τις έκλεισαν και οι δικές κυβερνήσεις και η κυβερνήση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας θυμίσω μια πρόσφατη ερώτηση την οποία είχαμε αναπτύξει επίκαιρη για το νοσοκομείο του Θώρακος. Η δική σας απάντηση στην Πάτρα ποια ήτανε? Ότι στην Πάτρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα δουλεύουν ρολόι. Δεν πάτε να το πείτε κάτω στα νοσοκομεία της Πάτρας πόσο ρολόι δουλεύουν? Και ο Αγίας Ανδρέας και το Πανεπιστημιακό του Ρίου, που έχουν σταματήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, γιατί δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Που περιμένουν σε λίστα αναμονής για τη ΜΕΘ. Τόσο ρολόι δουλεύουν, αλλά το νοσοκομείο Θώρακος που είναι έτοιμο να λειτουργήσει δεν το επαναλειτουργείται. Όπως επίσης είναι η επιλεκτική σε στάση στην αντιμετώπιση των εμβολίων. Ενώ θα έπρεπε να είχατε επιδιώξει, να είχατε απαιτήσει να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά όλα τα εμβόλια, τα αδειοδοτημένα, και να έχετε απαιτήσει να επισπευστεί η αδειοδότηση όσων εμβολίων κυκλοφορούν. Αλλά γιατί δεν επισπεύδεται η αδειοδότηση? Γιατί είναι φανερό ότι θα πάει κόντρα σε συμφέροντα άλλων φαρμακοβιομηχανών που διακινούν ήδη τα εμβόλια. Και όχι να υπάρχουν εμβόλια διαθέσιμα για το λαό, τα κέρδη βάζετε. Αυτά σκέφτεστε και γι' αυτά αγωνιάστε. Αγωνιάτε. Και βεβαίως η επίταξη του δημόσιου τομέα υγείας, όπως προτείνει το ΚΚΕ, πραγματική επίταξη. Γιατί δεν μπορεί να απομιζά, να ζει δηλαδή σε βάρος της δημόσιας υγείας ο ιδιωτικός τομέας και να τον υπονομεύει το δημόσιο τομέα υγείας. Δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να λειτουργεί και να ζει σε βάρος των λαϊκών αναγκών και να εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο. Αυτός είναι ο παρασιτικός χαρακτήρας, και δεν είναι μόνο παρασιτικός χαρακτήρας, αλλά επιβεβαιώ ότι είναι και επιβλαβής ο χαρακτήρας του ιδιωτικού τομέα υγείας. Και εμείς το λέμε καθαρά. Επίταξη χωρίς αποζημίωση. Γιατί το ΚΚΕ, κύριε Υπουργέ, είναι υπέρ της κατάργησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της υγείας. Και φαίνεται, είμαστε υπέρ της κατάργησης και λέμε επίταξη. Βεβαίως, βεβαίως επίταξη στις σημερινές συνθήκες. Επίταξη τη σημερινή χωρίς αποζημίωση. Βάλτε όποιο τίτλο θέλετε. Βάλτε όποιο τίτλο θέλετε, κύριε Υπουργέ. Γιατί εμείς είμαστε να καταργηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας.
ως ΚΚΕ. Γιατί ακριβώς ο ιδιωτικός τομέας της υγείας βαθαίνει ακόμη περισσότερο την εμπορευματοποίηση της υγείας που έρχεται απέναντι, σε αντίθεση με το γεγονός ότι η υγεία θα πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Είμαστε απέναντι στη λογική τη δικιά σας και των υπολείπων κομμάτων ότι το ζήτημα της υγείας είναι ατομική επιλογή και ο καθένας πρέπει να επιλέξει πού θα πάει. Εμείς λέμε ότι η υγεία είναι μια συλλογική παροχή που πρέπει να παρέχεται σε όλο τον κόσμο, δωρεάν, αναβαθμισμένη για όλο το λαό, χωρίς διακρίσεις. Να λοιπόν γιατί είναι ταξικότητα της επιλογής σας και της δικής κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων, στα ζητήματα της υγείας. Να λοιπόν γιατί εμείς λέμε ότι ο κοινωνικοποιημένος τομέας της υγείας αναδεικνύει την τεράστια υπεροχή την οποία μπορεί να έχει απέναντι σε αυτό το καθεστώς το οποίο εσείς υπερασπίζεστε και το οποίο οδηγεί σε εκατόμβες θανάτων. Και από αυτή την άποψη το δεύτερο στοιχείο του νομοσχεδίου είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία όσον αφορά την πανδημία. Τι δίνεται ψίχουλα για το λαό, για τους εργαζόμενους, για μερικές κατηγορίες ανέργων, για μερικές κατηγορίες αυταπασχολούμενων και την ίδια στιγμή αναστέλλεται, λέει, τα βάρη τα οποία έχουν στις πλάτες τους. Και τα αναστέλλεται για ποιο, για το επόμενο διάστημα, για να τα πληρώσουν μετά αυτά τα βάρη, στο πολλαπλάσιο. Και την ίδια στιγμή τα πακέτα τα μεγάλα κατευθύνονται στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Όχι μόνο τα χρηματοδοτικά πακέτα, αλλά και τα μέτρα τα οποία παίρνουν σε βάρος των εργαζόμενων, τσακίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα. Εκπεριτροπής εργασία, απελευθέρωση, ετοιμάζει για απελευθέρωση του ωραρίου, δεκάωρο πάτε να θεσμοθετήσετε. Και σε βάρος των αυταπασχολούμενων, που τους οδηγείται βία εκτός αγοράς. Για να συγκεντρωθεί η οικονομική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια. Να πως εξυπηρετείτε τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι λοιπόν και οι διατάξεις για τη γέφυρα 2 είναι διατάξεις οι οποίες εξυπηρετούν τις τράπεζες, στηρίζουν τη ρευστότητα των τραπεζών. Γιατί, για να μην έχουν νέα κόκκινα δάνεια και τις χρηματοδοτείται με χρήματα των εργαζόμενων και ταυτόχρονα μετατρέπεται σε ομήρους των τραπεζών και της εξυπηρέτησης των δανείων τους δανειολήπτες. Γιατί αν δεν μπορούν το επόμενο διάστημα, όταν θα σταματήσει η κρατική στήριξη, να εξυπηρετούν το δανείο τους, πρέπει να καταβάλουν και το σύνολο των εισφορών που έχει βάλει το κράτος για αυτούς το προηγούμενο διάστημα, αναδρομικά. Αντί να απαντήσετε στα δάνεια των επαγγελματιών, των εμπόρων και των αυταπασχολούμε την πρόταση του ΚΚΕ. Που λέει τι δηλαδή, για εισοδήματα μέχρι 12.000 κούρεμα τόκων, επιτοκίων, πανωτοκίων, αλλά και του 30% της οφείλησης τις οποίες έχουν. Να πως θα μπορούσαν να αναπνεύσουν. Αλλά αυτό δεν το κάνετε. Και για ποια προστασία της εργασίας μιλάτε? Η κατάσταση με τις καθαρίστρες στο Υπουργείο Οικονομικών είναι φανερή. Και αυτές οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που φέρνατε, τώρα που καταθέσατε κύριε Υπουργέ, τις πετάει ουσιαστικά απ' έξω. Γιατί βγάζετε έξω το τομέα καθαριότητας. Από ό,τι είδαμε. Θέλουμε να απαντήσετε συγκεκριμένα σε αυτό. Πετάτε έξω τον τομέα καθαριότητας από το Υπουργείο Οικονομικών και λέτε μόνο της φύλαξης και της απολύμανσης. Και όχι της καθαριότητας. Ισχύει αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ? Τις πετάτε δηλαδή μια και καλή στο δρόμο. Και από αυτή την άποψη οι εργαζόμενοι είναι στο έλεος. Άνεργοι χωρίς επίδομα, μακροχρόνιοι άνεργοι. Και οι διατάξεις τις οποίες φέρατε για το καζίνο, που αποτελούν συμπλήρωμα των προηγούμενης κυβέρνησης, είναι χαρακτηριστικές. Τι θέλετε ακριβώς? Να διευκολύνετε την επιχειρηματικό όμιλο να μπορέσει να μην εφαρμόσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας και ταυτόχρονα να προχωρήσει σε απολύσεις εργαζόμενων που του περισσεύουν για να προσλάβει νέους με χαμηλότερους και χειρότερους όρους εργασίας. Και έχουμε λοιπόν τα καζίνο. Δύο καζίνο στην Αθήνα, παιχνιδομηχανές ΟΠΑΠ σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, ηλεκτρονικό καζίνο σε κάθε σπίτι της Αθήνας. Να λοιπόν τον παρασιτικό χαρακτήρα της ανάπτυξης που και εσείς αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι υπερασπίζεστε. Και πλάι σε αυτά έρχεται η καταστολή, έρχεται ο αυταρχισμός, έρχεται η τρομοκρατία και εμείς το λέμε καθαρά, οι εργαζόμενοι δεν θα φημωθούν, κύριε Υπουργέ. Περιμένω ακόμη τις απαντήσεις στα δύο ερωτήματα που σας έθεσα πριν. Και κλείσουμε αυτά, κύριε Καραθανασόπουλο. Θα πάρω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πολύ ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αν υιοθετείτε τις απαράδεκτες, τις άθλιες
την άδεια τοποθέτηση και δηλώσεις τις οποίες έκανε ο βουλευτής από τη Μαγνησία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον πρόεδρο του νοσοκομείου των εργαζόμενων του Αγίου Σάβα και αν θα σταματήσετε τη διαδικασία απόλυσης του. Αν θα σταματήσετε τις διώξεις και τις ΕΔΕ που έχετε κινήσει σε συνδικαλιστικά στελέχη των εργαζόμενων στον τομέα της υγείας με ΕΔΕ τις οποίες έχετε ξεκινήσει. Κύριε Καραθανασόπουλε, επειδή δεν σχολιάσατε το κατεπήγον δεν έχει δευτερολογία, όσο μπορείτε μαζέψτε. Θα το μαζέψω, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άρα επισπεύδω για να πω 2-3 ζητήματα και για το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε το εθνικό σχέδιο για την ανάκαμψη. Επί της ουσίας τι είναι? Είναι ένα εθνικό σχέδιο το οποίο συγκεκριμενοποιεί τα σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους σχεδιασμούς της άρχουσας τάξης. Δεν είναι ένα ουδέτερο εργαλείο και γι' αυτό εμείς ως ΚΚΕ δεν συμφωνούμε, όπως είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κοινάλου, ότι όλοι μας συμφωνούμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάνει λάθος. Ας μιλάει για τον εαυτό του, ας μιλήσει για το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, που συμφωνούμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς λέμε ότι οι νέες επενδύσεις οι οποίες θα γίνονται με σκοπό τη διασφάλιση της κερδοφορίας, θα βασίζεται και θα πατάει πάνω σε μια πολύ φτηνή εργατική δύναμη. Και αυτό το καθεστώς της πολύ φθηνής εργατικής δύναμης συντρίβει το αφήγημα του Πρωθυπουργού περί ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Γιατί το συντρίβει? Γιατί υπάρχουν όλοι ήδη οι μνημονιακοί αντεργατικοί νόμοι οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ, αλλά και αυτοί που ακολουθούν και θα έρθουν το επόμενο διάστημα, το εις εκπεριτροπής εργασίας της απελευθέρωσης του ωραρίου. Δηλαδή, και αυτά να μην υπάρχει και η δικλίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γενικευμένη δικλίδα, όπου η εκταμείευση της κάθε δόσης του Ταμείου συνδέεται με νέα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Έτσι λοιπόν, το ΚΚΕ ονόμασε το νέο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως το πανευρωπαϊκό υπερμνημόνιο, ή άμα θέλετε στη θέση Ελλάδα 2.0 βάζουμε μνημόνιο 5.0 ως ΚΚΕ. Έτσι λοιπόν παρέχει νέα κίνητρα, νέες φοροαπαλλαγές για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα φορολογικά βάρη τα μεταφέρει στις πλάτες του λαού στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και των ματωμένων πρωτογενών μεταμνημονιακών πλεονασμάτων. Το ποιο θα πληρώσει αυτό το πακέτο είναι καθαρά θα το πληρώσει ο λαός από τη φορολογία του, γιατί τζάμπα χρήμα δεν υπάρχει, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Και βεβαίως θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα είναι σε βάρος του λαού, σε βάρος του περιβάλλοντος και βρίσκεται στον αντίποδα των συγκεκριμένων κοινωνικών και λαϊκών αναγκών. Έτσι λοιπόν η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας απαιτούν όντως ρήξη, πρώτα και κύρια με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αστικής τάξης και των άλλων κομμάτων που την υπηρετούν. Το συμφέρον του ελληνικού λαού βρίσκεται στην πάλη για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης με επίκεντρο τους δικούς τους στόχους για τη ζωή και τα σύγχρονα δικαιώματα και την ικανοποίηση τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή μου.